Το Λαύριο έκανε και φέτος καλό ποδαρικό στην Basket League, έστω και αν χρειάστηκε αρκετό άγχος για να καταβάλει τελικά την φιλότιμη και πολύ αποφασιστική νεοφώτιστη Κίμη με 75-69. Ένα παιχνίδι που σε κάποια του σημεία δεν μύριζε ντέρμπι και μοιάζε μονόπλευρο, ειδικά στο σημείο που οι γηπεδούχοι κατάφεραν με 1-50 για το τέλος τρίτης περίοδου να προηγηθούν με 64-46. Η διαφορά των 18 πόντων όμως εξανεμίστηκε πολύ γρήγορα. Έτσι φτάσαμε στο τελευταίο 7 λεπτό με τους φιλοξενούμενους να έχουν μειώσει 66-63, κυρίως χάρη στις προσπάθειες του Palblad και του Σιγκούνα που σκόραραν είτε από μέσα είτε κυρίως από μακρινή απόσταση. Στο τέλος μέτρησε η εμπειρία του Λαυρίου που σίγουρα ξέρει καλύτερα την κατηγορία με ένα χρόνο παράδοσης και προϊστορίας στην Basket League, όπως και τα πολλά λάθη της Κίμης, τα 24 που έκανε και ήταν θέμα συζήτησης και για τους δύο προπονητές, που ο καθένας βέβαια με το δικό του τρόπο ερμήνευσε διαφορετικά αυτό το κομμάτι της στατιστικής. Στην αντίδραση του αντιπάλου δεν δείξαμε καθαρό μυαλό. Πέρασε σε ένα time out που πήρε ο αντίπαλος προπονητής, επειδή είχαμε ένα εντυπωσιακό καλάθι, είδατε πανηγύρισε όλο το γήπεδο, προσπαθούσαμε να συγκρατήσουμε που μπαίνανε μέσα οι παίχτες και αυτό δεν είναι πάντα καλό. Βγήκε μπούμεραν και βέβαια παίζει και ο αντίπαλος, να πούμε την αλήθεια. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια για τον τρόπο που αγωνίστηκε μετά τη μεγάλη διαφορά, μια και είναι και νεοφώτιστη ομάδα στην Α1. Και να δώσω συγχαρητήρια και στα παιδιά, τους Έλληνες που έχει, βοηθήσαν πάρα πολύ την ομάδα τους, δώσαν τρομερή ενέργεια που δεν είναι τόσο εύκολο για αυτή σε αυτή την κατηγορία. Και μπήκαν μέσα στο παιχνίδι. Φυσικά και πρέπει να το δουλέψουμε, να το δούμε και να γίνουμε καλύτεροι και σε αυτό. Το Λαύριο τα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα δικά μας λάθη. Μας έβαλε 33 πόντους. Νομίζω ότι είναι και θαύμα που στο τέλος με τόσα πολλά λάθη διεκδικήσαμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε ένα καταστροφικό δεκάλεπτο μεταξύ 17 και 27 που το Λαύριο εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος που κάναμε και εκμεταλλεύτηκε κάθε ελεύθερο σούτ που τους αφήσαμε. Εμείς προσπαθήσαμε τελευταίο δεκάλεπτο και επανήλθαμε από το μείον 19, αν δεν κάνω λάθος. Φτάσαμε στο τέλος να διεκδικήσουμε την νίκη, αλλά και εκεί βιαστήκαμε πολύ στο να πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Το Λαύριο ευτύχησε για ένα ακόμη παιχνίδι να έχει σε πολύ μεγάλη μέρα τον Demarius Bowles, τον περσινό του πρώτο σκόρερ, που ξεκίνησε στο ίδιο τέμπο, στο ίδιο μοτίβο και στην ίδια λογική τη νέα σεζόν. 21 πόντια από τον Αμερικάνο, που είχε ως συνοδοιπόρο του και σε αυτό το παιχνίδι τον Brandon Young. Επίσης παραμένοντας στο Λαύριο από την περασμένη χρονιά, με τον έτερο Αμερικάνο να σκοράρει 16. We had a little comfortable lead in the third quarter, but of course basketball is a game of runs. So they're a good team. They made their run and we slowed them down in the fourth quarter and came out with the win. Το αμυντικό κομμάτι του μπάσκετ είναι η άμυνα ενός έντονος. Όταν εκεί λοιπόν τις περισσότερες φορές κερδιθήκαμε αντί να κερδίσουμε τον αντίπαλό μας, νομίζω είναι πολύ δύσκολο να μπεις στο match. Το μόνο που μπορώ να κρατήσω σήμερα είναι το πάθος που δείξαμε για να αλλάξουμε το παιχνίδι όταν ήμασταν ακόμα και στο σχεδόν μείον 20 και φτάσαμε τον πόντο κυριολεκτικά στο μάτς. Εκεί, όπως είπατε, γίνανε πολύ, πολύ, πολύ βασικά και κρίσιμα λάθη. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 40 λεπτά σε τέτοια παιχνίδια. 1-2 λεπτά, αν ξεφύγει η συγκέντρωσή σου, το πληρώνεις ακριβά και αυτό έγινε σήμερα.